Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και μηχανάκια έχουν αρχίσει να ανησυχούν τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κάποιες μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται αναφλέγονται και προκαλούν εκρήξεις. Μόνο φέτος 100 τέτοια ποδήλατα και μηχανάκια έχουν εκραγεί στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας 13 θανάτους. Όταν πιάνουν φωτιά, εκρήγνονται και το βλέπετε σε πολλά βίντεο που πιάνει φωτιά η μπαταρία ιόντων λιθίου. Αυτό που λέμε εμείς είναι να υπάρχει ανιχνευτής καπνού, γιατί αυτό δίνει χρόνο στον κόσμο να απομακρυνθεί. Όμως δεν έχεις χρόνο όταν αυτό συμβεί στο διάδρομο της πολυκατοικίας, για παράδειγμα. Η επικεφαλής της πυροσβεστικής Νέας Υόρκης θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ζητήσει εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων στα ηλεκτρικά ποδήλατα και μηχανάκια. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, θα γίνονται από το Σεπτέμβριο αυστηρά τεστ από τις εταιρείες πριν διοχετευτούν στην αγορά. Ξέρουμε ότι οι δοκιμές και οι πιστοποιήσεις είναι αποτελεσματικές όταν γίνονται. Γιατί λοιπόν να αποσύρουμε ένα χρήσιμο όχημα και μέσο μετακίνησης από το δρόμο? Θα πρέπει επίσης να σκεφτόμαστε ότι ένας λόγος που υπάρχουν αυτά τα μέσα είναι για να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και να προοδεύσουμε στη βιωσιμότητα και την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν συνεχώς καύσονες και δεν μπορούμε να αγνοούμε το γεγονός ότι η κίνηση με ηλεκτρισμό είναι μέρος της ενεργειακής μετάβασης. Πρέπει όμως να την κάνουμε ασφαλή. Στη Νέα Υόρκη κυκλοφορούν περισσότερα από 60.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και μηχανάκια. Ο κύριος λόγος των εκρήξεων είναι πως πολλοί χρήστες αντικαθιστούν τις φθαρμένες μπαταρίες με μαϊμού προϊόντα από την Κίνα που δεν έχουν ελεγχθεί για την ασφάλειά τους. Θέλουν έτσι να κάνουν οικονομία και να μειώσουν το κόστος.